ακόμα μια καλούλα μες στο παδιό κυρετής. Αχ, μόνο να μ' αγαπήσεις, καλούλα μου, και να με παντρευτείς. Αχ, μόνο να μ' αγαπήσεις, καλούλα μου, και να με παντρευτείς. Καλές γιορτές, με υγεία, χαρά, αγάπη και ευτυχία. Ευτυχισμένο το 2015 και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Σας ευχαριστούμε όλους σας, αλλά και τον καθένα προσωπικά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Πραγματικά η παρουσία σας μας δίνει μεγάλη χαρά και δύναμη. Σήμερα πραγματοποιούμε την πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου μας, του Συλλόγου Πονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου. Η σύσταση του Συλλόγου μας ήταν αναγκαία γιατί το σχολείο μας ήταν παραμελημένο επί σειρά ετών. Τον τελευταίο χρόνο βέβαια έγιναν κάποια βήματα προς θετική κατεύθυνση και δόθηκε μερική λύση στο κτηριακό πρόβλημα με τη βοήθεια και τη συμβολή της πρώην Δημάρχου κυρίας Παρασκευής Βριζίδου, του κυρίου Γιάννη Εσπράγκαθο και του κυρίου Στέφανου Μπίγκα, που θα θέλαμε για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσουμε. Η λύση αυτή που δόθηκε έκανε τη διαφορά στο σχολείο μας, έκανε πιο εύκολη και λειτουργική τη ζωή των παιδιών μας, αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του σχολείου μας, τους εκπαιδευτικούς, τους ειδικούς θεραπευτές, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Τα λόγια είναι μηδαμινά για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κάνουν απλά τη δουλειά τους, αλλά αποτελούν λειτουργήμα. Δίνουν την ψυχή τους για τα παιδιά μας. Επίσης, ευχαριστούμε εκ των προτέρων τη νέα Δημοτική Αρχή για τη δέσμευσή της να αλλαχτεί το πάτωμα του σχολείου μας μέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων. Σκοπός της εκδήλωσής μας είναι η γνωστοποίηση του ειδικού σχολείου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Δήμου Εορδέας στο ευρύ κοινό, γιατί οι περισσότεροι συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του σχολείου μας, το οποίο εδρεύει στο κτίριο Βούλγαρη. Θα ήθελα από τη Δημοτική Αρχή τον κύριο Απόστολο Καΐδη. Πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά με τη γέννηση του Χριστού ανανεώνεται ελπίδα και προσδοκία. Και δίνει λοιπόν δύναμη σε αυτούς που αγωνίζονται να έχουν το εφαγωνίστε και το αποτέλεσμα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Αντιδήμαρχη, συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι σχολικοί σύμβουλοι και κυρίες, αγαπητοί εκπαιδευτικοί του σχολείου, πρόεδρε του Συλλόγου Πονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου. Η νέα Δημοτική Αρχή, με βάση την ελπίδα που θα ξαναγεννηθεί, έχει βάλει το πύχη ψηλά. Έχει δείξει το ενδιαφέρον της από την πρώτη στιγμή για το ειδικό σχολείο και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Παρέλειψα να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Μιούκα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και να σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σας και να σου δώσω την εξής ευχή. Άμεσα να γεσόμεθα πολλό κάρο μας. Με αυτό λοιπόν να ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση και οι διευθυντές του σχολείου θα μας έχετε δίπλα σας μέχρι να μας βαρεθείτε. Χρόνια πολλά σε όλους και ευτυχές πολλά.
μεταφέρω τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη μας, του Θόδωρου του Καρυπίδη, και να σας τονίσω και εγώ με τη σειρά μου, όπως πολύ σωστά το τοποθέτησε ο κύριος Καΐδης, και πολύ μου άρεσε αυτό το «άμες δε για σώμα θα μπορώ κάρονες», πράγματι θα προσπαθήσουμε και θα το πετύχουμε, πιστεύω, να είμαστε πολύ καλύτεροι από τους προηγούμενους. Εμείς ως Περιφέρεια και σε συνεργασία με το Δήμο, σε ό,τι πρόβλημα υπάρχει στο ειδικό σχολείο, να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Γιατί σίγουρο είναι ότι υπάρχει η ευαισθησία, η ανάλογη που θα στηρίξει το σχολείο το ειδικό. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Κάνουμε σύλλογο, να μην κάνουμε. Όχι, είμαστε 5 άτομα, όχι, είμαστε 10. Κοιτάξτε, σε ένα χρόνο γέμισαν μια τεράστια αίθουσα. Δώστε λοιπόν ένα χειροκρότημα σε αυτά τα παιδιά που φέρνουν κοντά μας. Πιστεύω το σχολείο μας τώρα που έχει υποστηρικτές, όχι μόνο αυτούς και όλους εσάς, θα ακουστεί σε όλη την πόλη και θα δουλέψει ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ
μεριά μου θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς. Αυτοί κάνουν το μεγάλο έργο και παρακαλώ πολύ την ελληνική πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου του και δευτέρου βαθμού να στηρίξει τα ειδικά σχολεία. Δεν είναι το θέμα της αναπηρίας, δεν είναι ούτε δικό μας, ούτε των οικογενειών μας. Είναι θέμα πολιτικό και κοινωνικό. Πρέπει να τα δούμε αλλιώς. Και εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω, του χρόνου αν είναι δυνατόν, να έχουμε λιγότερα παιδιά στα σχολεία, τα ειδικά. Και ένα άλλο, θα ήθελα πάρα πολύ ο Δήμος Εορδέας και η περιφέρεια εδώ, ξέρω που θα είστε κοντά μας, λίγο παραπάνω στήριξη σε αυτό το σχολείο και αυτό το σχολείο να μπει μέσα στην κοινωνία, να μπει μέσα στην πόλη. Δεν μπορεί το ειδικό σχολείο να είναι απομονωμένο εκτός πόλεως και δεν χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα και δεν θέλουμε χρήματα. Θέλουμε την ηθική συμπαράσταση δίπλα σας. Από χρήματα, δόξα τω Θεώ, οι γονείς και εμείς άτομα με αναπηρία μπορούμε να στήριξουμε αυτό το σχολείο. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές έχουμε και τον 2015 με υγεία και...